Coach, πριν το παιχνίδι ο βοηθός σας, ο κύριος Γρηγορίου, μας είπε ότι το σημερινό παιχνίδι είναι ευκαιρία για να δοκιμάσετε πράγματα. Τι είδες σήμερα από την ομάδα σου που θα κρατήσεις για τη συνέχεια? Δείξαμε, βάλαμε πολύ ένταση, ειδικά αμυντικά, στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε καλύτερα επιθετικά σαν ομάδα, γυρίσαμε την μπάλα, βρήκαμε τα ελεύθερα σούτ. Χρειαζόμασταν ένα παιχνίδι μετά την ήττα από τον Κεραυνό και το παιχνίδι με την Ομόνια που δεν είχαμε καλή εμφάνιση. Χρειαζόμασταν ένα καλό παιχνίδι έτσι ώστε να ανεβούμε και ψυχολογικά σαν ομάδα. Γιατί υπάρχει το παιχνίδι του Κυπέλλου την Κυριακή και η εβδομάδα Final Four, αν με το καλό περάσουμε την Ομόνια. Γι' αυτό μας έδωσε την ευκαιρία το παιχνίδι αυτό να κάνουμε και διάφορα, να δοκιμάσουμε και διάφορα σχήματα, να δούμε τι ταιριάζει στην ομάδα, τι όχι, και να τα χρησιμοποιήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Πόσο αισιόδοξος είσαι ότι η ΑΕΚ θα μπορεί να πάει μέχρι τέλους και να πάρει τους τίτλους? Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος της χρονιάς, πρωτάθλημα και κύπελλο. Αν δεν είμαι αισιόδοξος, καλύτερα να μην είμαι προμονητής της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, για να παλέψουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μια τελευταία ερώτηση. Είχαμε τον Μάξιμο τον Κουντούρη δίπλα μας. Αρκετοί νεαροί σήμερα παίξαν, όπως ο Λουκά που πήρε λεπτά συμμετοχή, ο Παναγιώτου και άλλα παιδιά. Ως coach, εσύ πώς βλέπεις το ταλέντο που υπάρχει στην ομάδα και το μέλλον, και όχι μόνο από την ΑΕΚ, αλλά γενικότερα βλέποντας αρκετούς νεαρούς φέτος να αγωνίζονται? Είναι στο χέρι τους. Με τη μείωση των ξένων τη φετινή σεζόν, παίρνουν αρκετές ευκαιρίες. Είναι στο χέρι τους πόσο θα δουλέψουν, πόσο θα προσπαθήσουν, έτσι ώστε να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες και σιγά σιγά να μπαίνουν στα rotation των ομάδων και σε κάποια φάση θα πρέπει να βγουν μπροστά, να είναι πρωταγωνιστές, γιατί η παλιά φουρνιά σιγά σιγά σταματά, άρα χρειάζονται τα καινούργια παιδιά. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προμονητής Πετρολίνα ΑΕΚ.